Πριν ένα χρόνο, με τη συζήτηση για τη διαμόρφωση του κλιματικού νόμου εδώ στη Βουλή, ίσως και να μπορούσατε να δικαιολογήσετε κάποιες ψεύτικες προσδοκίες γύρω από το όραμά σας για την περιβόητη πράσινη ανάπτυξη. Ένα όραμα που μοιράζεστε όλοι σας, κυβέρνηση, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, άλλοι, παρά τις φαινομενικές διαφοροποιήσεις σας. Λογικό, αφού με την υλοποίηση του στρατηγικού στόχου της πράσινης μετάβασης, επιχειρηματικοί όμιλοι αναζητούν νέα πεδία κερδοφορίας με πρόσχημα φυσικά την προστασία του περιβάλλοντος που ευαισθητοποιεί ιδιαίτερα τους νέους και τις νέες. Σήμερα όμως πια αποκαλύπτεστε. Το να μιλάτε για πράσινη μετάβαση και κλιματική ουδετερότητα τη στιγμή που όλοι σας στηρίζετε την πολύπλευρη συμμετοχή της Ελλάδας σε έναν ιμπεριαλιστικό πόλεμο στο πλευρό των Ηνωμένων Πολιτειών, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με μήλον της έριδος εκτός των άλλων, τον έλεγχο των πηγών και των δρόμων μεταφοράς της ενέργειας, είναι τουλάχιστον πολιτική υποκρισία. Τα πράγματα είναι διαφορετικά, γιατί συνεχώς αποκαλύπτεται πως η πράσινη μετάβαση ουδεμία σχέση έχει με την προστασία του περιβάλλοντος. Εκτός εάν εννοείται κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ και του ΜΕΡΑ25, γιατί είστε όλοι συνυπεύθυνοι, αν εννοείται, λέω, προστασία του περιβάλλοντος, τη συστηματική απαξίωση, την κατεδάφιση ακόμα και των ελάχιστων μέτρων περιβαλλοντικής προστασίας. Εάν εννοείται τη μετατροπή του περιβάλλοντος, για παράδειγμα, σε εμπόρευμα, το να παραδίδονται τα δάση, τα βουνά μας, οι θάλασσες, τα ποτάμια, οι λίμνες σε επιχειρηματικούς ομίλους. Αν εννοείται προστασία του περιβάλλοντος τη μετατροπή κάθε βουνού σε εργοτάξιο για να μπουν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ή την εγκληματική και πολιτιστικά πολιτική σας, αποκαλυπτικό σημείο της οποίας είναι να μετατρέπετε ακόμα και τον ορίζοντα του ναού του Ποσειδώνα σε ένα αιωλικό πάρκο. Αποκαλύπτεται λοιπόν πως η πράσινη μετάβαση δεν έχει καμία σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά με τις ανάγκες μόνο μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων να επενδύσουν με ικανοποιητικό ποσοστό κέρδους τα υπερσυσσωρευμένα κεφάλαιά τους σε αρκετούς οικονομικούς κλάδους, αξιοποιώντας έτσι και τελικά παίζοντας με την ανάγκη των εργαζομένων, των λαϊκών στρωμάτων για ένα καλύτερο περιβάλλον. Έχει σχέση επίσης και με την όξυνση των ανταγωνισμών για τον έλεγχο των πηγών, των διαδρομών ενέργειας που βλέπουμε που οδήγησε και στην περίπτωση της Ουκρανίας. Όταν πριν μερικά χρόνια λέγαμε πως αυτή τη στρατηγική επιλογή θα την πληρώσουν οι λαοί, δυσανασχετούσατε. Αλλά έλα που επιβεβαιωθήκαμε. Ποιος πληρώνει τα εξοπλιστικά προγράμματα Μαμούθ σε όλες τις χώρες και στη χώρα μας? Γιατί όλοι σας, για λογαριασμό των μονοπωλίων, είστε χωμένοι μέχρι το λαιμό σε αυτούς τους ημεριαλιστικούς ανταγωνισμούς για την ενέργεια. Για να μην σας πω ποιος τελικά θα πληρώσει τους επικίνδυνους συμβιβασμούς της συνεκμετάλλευσης στο Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο, που προετοιμάζονται σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας. Και μην μας πείτε πως δεν υπάρχει τέτοια προετοιμασία. Εδώ η Τουρκία αμφισβητεί τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα στην καρδιά του Αιγαίου και οι σύμμαχοί σας σας αδειάζουν. Μετά τη ΣΥΠΑ και το ΝΑΤΟ που βαφτίζουν διαφωνίες τις τουρκικές αξιώσεις, τώρα και η Ευρωπαϊκή Ένωση σας προτρέπει σε μια καλή συνεργασία. Ποιος πληρώνει την ακρίβεια στην ενέργεια, την ενεργειακή φτώχεια συνολικά? Αυτό το νέο όρο που ανακαλύφθηκε για να περιγράψει όσα δραματικά πλέον ζουν τα λαϊκά νοικοκυριά. Ποιος θα συνεχίσει να πληρώνει, αν όχι ο λαός, την ενεργειακή εξάρτηση της Ελλάδας? Ειδικά σε μια περίοδο που μια νέα οικονομική κρίση είναι σε εξέλιξη, ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται, επιταχύνοντας τα σχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για απεξάρτηση από το ρώσικο φυσικό αέριο και αντικατάστασή του
με νέα εξάρτηση από το πανάκριβο, τώρα υγροποιημένο αμερικάνικο αέριο, το LNG, για το οποίο θα πληρώνει ο λαός μας, για να κερδίζουν πολλαπλά από τη μεταφορά του οι εφοπλιστές. Πριν ένα χρόνο λοιπόν, όταν συζητούσαμε για τον κλιματικό νόμο, σας είχαμε πει επιλέξει εδώ. Η πρότασή σας για την πράσινη μετάβαση στοχεύει να δώσει όθηση στη διαμόρφωση ενός νέου χρυσοφόρου πεδίου καπιταλιστικών επενδύσεων για τους ομίλους, στοχεύει στην ελεγχόμενη απαξίωση υποδομών για να φτιαχτούν νέες, οι εργαζόμενοι, τα λαϊκά στρώματα, εκατοντάδες χιλιάδες κάτοικοι που διαμαρτύρονται ενάντια στην πολιτική σας, όχι απλά δεν έχουν να κερδίσουν τίποτα από αυτή την εξέλιξη, αλλά αντίθετα θα κληθούν να θυσιάζουν το ένα μετά το άλλο τα δικαιώματά τους για να διασφαλιστεί αυτός ο δρόμος. Και ερχόμαστε ένα χρόνο μετά με το διατάφτα αυτού του νέου κλιματικού νόμου που φέρνεται σήμερα, ο οποίος έρχεται να μεγαλώσει τον ήδη φουσκωμένο λογαριασμό που πληρώνουν οι εργαζόμενοι για να κερδίσουν οι μεγάλες επιχειρήσεις στον κλάδο της ενέργειας και σε άλλους κλάδους. Με αφορμή και την τροπολογία που καταθέσατε για την επιδότηση, όπως λέτε, των λογαριασμών, τι κάνετε? Μετατρέπετε τους αβάσταχτους, υπέρογκους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος σε νέους πρόσθετους φόρους, σε περικοπές επίσης για το λαό. Αφήστε λοιπόν την κοροϊδία. Πάλι τα λαϊκά νοικοκυριά θα πληρώσουν τα σπασμένα, αυτή τη φορά από τον κρατικό προϋπολογισμό, δηλαδή με νέες περικοπές και με νέους φόρους. Αυτό που πριν πληρώναμε ως καταναλωτές, τώρα θα το πληρώνουμε ως φορολογούμενοι. Ουσιαστική ανακούφιση του λαού αποτελούν οι προτάσεις του ΚΚΕ, γιατί βρίσκονται σε σύγκρουση με την πολιτική της απελευθέρωσης της ενέργειας, με την πράσινη μετάβαση που όλοι σας με συνέπεια προωθήσατε και στηρίζετε. Αυτές οι προτάσεις θέτουν στο επίκεντρο την άμεση και πλήρη επαναλειτουργία των λιγνητικών μονάδων, την κατάργηση του λεγόμενου ευρωπαϊκού τέλους διοξιδίου του άνθρακα, που τεχνητά απαξιώνει τη λιγνητική παραγωγή, την κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής, των ειδικών φόρων και του χρηματιστηρίου της ενέργειας, την εγκατάλειψη των κυρώσεων κατά της Ρωσίας, που εκτινάσουν το κόστος του φυσικού αερίου, για να αξιοποιηθούν όλες μα όλες οι πηγές ενέργειας που διαθέτει η χώρα μας και να πάψει επιτέλους η ενέργεια να αποτελεί εμπόρευμα. Ο νέος κλιματικός νόμος είναι πραγματική αποκάλυψη του ποιος κερδίζει και του ποιος χάνει από την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη λεγόμενη πράσινη μετάβαση, η οποία αποτελεί κοινό άξονα στα κυβερνητικά σας προγράμματα και εσάς της Νέας Δημοκρατίας και εσάς του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, αλλά ταυτόχρονα αποτελεί και τον πυρήνα του Ταμείου Ανάκαμψης, αυτού του νέου υπερμνημονίου που όλοι σας έχετε στηρίξει. Ποιος χάνει, αν όχι ο λαός, από την πολιτική της λεγόμενης απολιγνητοποίησης, δηλαδή την εγκατάλειψη της μοναδικής πηγής ενέργειας όπως είναι ο λιγνίτης? Μια πηγή που διαθέτει η χώρα μας και μπορεί να μας εξασφαλίσει και φθηνή ενέργεια. Και ενώ την ίδια ώρα το κόστος ενέργειας έχει εκτοξευθεί, εσείς βάζετε σε πλήρη εφαρμογή τα σχέδια για την εγκατάλειψη του λιγνίτη, την αντικατάστασή του από το φυσικό αέριο, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο πλαίσιο της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας. Ποιος χάνει, αν όχι τα λαϊκά νοικοκυριά, από τη σταδιακή υποχρεωτικότητα του φυσικού αερίου, αφού πλέον επιβάλλεται την απαγόρευση νέων καυστήρων πετρελαίου, την υποχρεωτική εγκατάσταση συστημάτων ηλιακής ενέργειας? Ποιος χάνει, αν όχι οι ίδιοι εργαζόμενοι, από την προώθηση της ηλεκτρικής αυτοκίνησης, όπου αναγκαστικά σε λίγα χρόνια θα κυκλοφορούν μόνο τα πανάκριβα ηλεκτρικά αυτοκίνητα? Δηλαδή η μετακίνηση με αυτοκίνητο θα είναι τελικά είδος πολυτελείας. Θα πει κάποιος, αυτό ήδη συμβαίνει εκεί που έχει φτάσει η βενζίνη, βέβαια. Πράγμα όχι τυχαίο όμως,
αφού η καλύτερη μέθοδος για να επιβάλλετε τα πανάκριβα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι η εξάλληψη του ανταγωνισμού. Και μην βιαστείτε να μας απαντήσετε για τις διεθνείς τιμές. Πάνω από το 50% του κόστους που πληρώνουν οι εργαζόμενοι για τα καύσιμα είναι οι διάφοροι φόροι που εσείς επιβάλλετε. Ποιος χάνει επίσης, αν όχι οι μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες δεν θα μπορέσουν να προχωρήσουν σε αντικατάσταση των εγκαταστάσεών τους, όπως επιβάλλει ο κλιματικός νόμος σας με τα κλιματικά όρια. Σε αντίθεση φυσικά με τις μεγάλες και πολύ μεγάλες επιχειρήσεις που έχουν άλλες βέβαια οικονομικές δυνατότητες. Ποιος χάνει, αν όχι οι δημότες σε κάθε δήμο που θα κληθούν να πληρώσουν με ανταποδοτικά τέλη την πρόβλεψη για τα κλιματικά ουδέτερα κτίρια που αφορούν κυρίως την τοπική διοίκηση. Όπως φαίνεται, παντού, σε όλους τους τομείς, το μοτίβο είναι ίδιο. Αντικατάσταση, υποχρεωτική πλέον των υποδομών μετακίνησης, στέγασης, ενέργειας, με καινούργιες πράσινες και πανάκριβες υποδομές. Οι εργαζόμενοι, τα λαϊκά στρώματα, θα κληθούν πάλι να πληρώσουν το λογαριασμό του νέου κλιματικού σας νόμου. Πολύ πιο ακριβά αυτοκίνητα, γιατί τα παλιά αποσύρονται υποχρεωτικά, νέες επενδύσεις για ακριβότερη θέρμανση των κτηρίων, πανάκριβα κρατικά κτίρια με πράσινα υλικά, αυτοαπασχολούμενοι και μικρές επιχειρήσεις που θα επομισθούν την αντικατάσταση με νέο εξοπλισμό. Ποιος κερδίζει, ποιοι είναι τελικά οι μεγάλοι κερδισμένοι αυτής της πράσινης μετάβασης? Μα φυσικά οι ενεργειακές επιχειρήσεις της απελευθερωμένης ενέργειας, οι όμιλοι παραγωγής πράσινου εξοπλισμού, η παραγωγή εξοπλισμού ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ηλεκτρικών αυτοκινήτων και άλλοι, οι μεγαλοκατασκευαστές που έχουν τεχνογνωσία και πιστοποιήσεις για πράσινα κτίρια. Η πρόθεση της πράσινης μετάβασης βρίσκει αυτό το τμήμα, αυτά τα τμήματα του κεφαλαίου πολύ κερδισμένα. Αυτός άλλωστε είναι και ο πραγματικός στόχος. Η ελεγχόμενη απαξίωση ενός τμήματος του κεφαλαίου, δηλαδή κτίρια, αυτοκίνητα, δρόμοι, μέσα παραγωγής, ενεργειακές υποδομές, ώστε να βρει κερδοφόρα διέξοδο το κομμάτι αυτό του κεφαλαίου που βαφτίζεται πράσινο. Το κλίμα και η δίθεν προστασία του τελικά αξιοποιούνται για να πιστούν οι εργαζόμενοι, τα λαϊκά στρώματα, να βάλουν πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη και να πληρώσουν το βαρύ κόστος αυτής της πράσινης μετάβασης. Κι όμως, ακούγοντας κάποιος ότι σήμερα η Βουλή ψηφίζει το νέο κλιματικό νόμο, θα περίμενε ίσως έστω και κάποια μέτρα προστασίας από τις αλλαγές στο κλίμα που τόσο έχουν ταλαιπωρήσει τους κατοίκους πάρα πολλών περιοχών της χώρας μας. Τη μια έρχονται οι πυρκαγιές, την άλλη ακολουθούν οι πλημμύρες και οι καταστροφές δεν έχουν τέλος. Κι όμως, σε αυτό εδώ το νόμο που φέρνετε, δεν υπάρχει ούτε ένα άρθρο, ούτε μια παράγραφος που να προβλέπει αυξημένα κονδύλια και σφιχτά χρονοδιαγράμματα για την ενίσχυση, για παράδειγμα, της αντιπλημμυρικής, της αντιπυρικής προστασίας. Τίποτα, μηδέν. Τι υπάρχει όμως στο νέο κλιματιστικό νόμο, κλιματικό νόμο? Η υποχρεωτική ασφάλιση των κτηρίων που βρίσκονται σε επικίνδυνες από πλημμύρες ή πυρκαγιές περιοχές. Δηλαδή, ό,τι προβλέπει η επέσχυντη πολιτική της κυβέρνησης συνολικά για την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Την περιβόητη ατομική ευθύνη πάλι. Πλήρωσε, ασφάλισε το σπίτι σου για να το σώσεις. Το κράτος δεν έχει καμιά ευθύνη ούτε για αντιπυρικά έργα, ούτε για αντιπλημμυρικά, ούτε για να έχει πυροσβεστική, ούτε για να προστατεύει το δάσος, τις περιουσίες του λαού. Άντε να τα πάτε να τα πείτε αυτά στους κατοίκους της Βόρειας Εύβοιας που έχουν καταστραφεί από την περσινή πυρκαγιά του καλοκαιριού, που τρομάζουν ακόμα και με το ψηλόβροχο, γιατί ακόμα δεν έχουν γίνει τα αναγκαία αντιπλημμυρικά έργα για να μην θρηνήσουμε άλλες ζωές,
Πάλι προχθές πλημμύρισαν οι ίδιες περιοχές που συνήθως πλημμυρίζουν. Εκεί ήμουν, στο Μαντούδι, συναντήθηκα με τους φορείς της περιοχής, με τους κατοίκους, είδα την αγανάκτησή τους. Κανένα ουσιαστικό μέτρο αντιπλημμυρικής προστασίας δεν έχει γίνει, κανένα έργο που να προστατεύει τη ζωή των κατοίκων από τον κίνδυνο πλημμυρών, από τον κίνδυνο κατολιστήσεων. Όλοι γνωρίζουν πως τα μικρής έκτασης αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα που έχετε εξαγγείλει καλύπτουν μόλις το 20, άντε το πολύ το 25% της περιοχής που έχει πληγεί. Κοντεύει ένας χρόνος και ακόμα εκκρεμούν οι αποζημιώσεις για τις ζημιές σε σπίτια, σε καλλιέργειες, σε σταυλικές εγκαταστάσεις, σε αποθήκες, σε μηχανήματα και άλλα. Εκκρεμούν οι ενισχύσεις για τις αναγκαίες ζωοτροφές, για τις μελισσοτροφές, για τους κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους της περιοχής. Καμιά αποζημίωση δεν υπάρχει ούτε για τους μικρούς επαγγελματίες του τουρισμού στα ενοικιαζόμενα δωμάτια, όπως και στην εστίαση, στους εργαζόμενους όλων των κλάδων που επλήγησαν είτε άμεσα είτε έμεσα. Καμιά δέσμευση για την ικανοποίηση του αιτήματος των ρετσινάδων δασεργατών για μόνιμη απασχόληση για 15 έτη και μάλιστα όταν γνωρίζουν όλοι ότι είναι οι μόνοι που μπορούν και να καθαρίσουν τα δάση και τα καμένα και τα μη καμένα, να τα προστατεύσουν επίσης γιατί τα ξέρουν από πρώτο χέρι, γιατί τα πονάνε, τα αγαπάνε, ζουν από αυτά. Ούτε φυσικά δεσμεύεστε έστω για ενίσχυση της δημόσιας υγείας με κάποιες προσλήψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, της ενίσχυσης επίσης της εκπαίδευσης, της παιδείας. Κανένα μέτρο αντιπυρικής προστασίας δεν έχετε πάρει για τα δάση που έχουν απομείνει, για να μην ζήσει ξανά ο λαός της Εύβοιας, αλλά και πουθενά αλλού σε όλη την Ελλάδα, την καταστροφή του περασμένου καλοκαιριού στα εναπομείναντα έστω δάση. Και ενώ έχουν προηγηθεί τόσες καταστροφές και ενώ ήδη έχουν ξεσπάσει μεγάλες πυρκαγιές, εσείς επιμένετε στην ίδια πολιτική. Επιμένετε να μιλάτε για τον καθαρισμό των δασών μόλις 38.000 στρεμμάτων, ενώ οι ανάγκες είναι πάνω από 4 εκατομμύρια στρέμματα. Επιμένετε ότι θα καθαριστεί μόλις το 1% της έκτασης που χρειάζεται καθαρισμό στην Εύβοια και μάλιστα μέσα στην αντιπυρική περίοδο, ενώ οι καθαρισμοί έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί πριν την Πρωτομαγιά. Επιμένετε στη συντήρηση και βελτίωση μόλις για το 10% των δασικών δρόμων που χρειάζονται τέτοιες εργασίες και για το 10 έως 15% του συνόλου των αντιπυρικών ζωνών. Χωρίς φυσικά να γίνεται καν λόγος για τη διάνοιξη νέων όπου κριθεί σκόπιμο. Επιμένετε να προβλέπετε μόλις το 0,04% του προϋπολογισμού για το σύνολο των αναγκών στον τομέα των δασών. Συνολικά, η αντιπυρική προστασία για μια ακόμη φορά στηρίζεται κυρίως στην οργάνωση της κατάσβεσης καταστολής με κύριο βάρος τις εναέριες δυνάμεις, ενώ και εσείς ξέρετε ότι αυτές δεν σβήνουν, αλλά καθυστερούν μόνο τις πυρκαγιές. Ενώ θα έπρεπε να δίνεται βάρος στη διαχείριση των δασών και στο πλαίσιο της το σύγχρονο αντιπυρικό σχεδιασμό με κύριο βάρος την πρόληψη. Παίρνετε διάφορα μέτρα αποσπασματικά εκπαίδευσης εθελοντών και μάλιστα μέσα στην αντιπυρική περίοδο με κίνδυνο απώλειας της ζωής αυτών των συνανθρώπων μας, των στοιχειωδώς, δηλαδή των ελάχιστα εκπαιδευόμενων εθελοντών. Για να μην μιλήσουμε για το μοντέλο συνεργασίας της δασικής υπηρεσίας με την πυροσβεστική στην αντιμετώπιση μιας δασικής πυρκαγιάς, το οποίο φυσικά δεν εξασφαλίζει καμιά προϋπόθεση αποτελεσματικότητας στο πεδίο. Πολύ περισσότερο που το ανθρώπινο δυναμικό των δασικών υπηρεσιών καλύπτει μόνο το 30% των αναγκών. Τι να πούμε για τις ελλείψεις προσωπικού στην πυροσβεστική που ξεπερνούν τα 3.500 οργανικά κενά.
Ενώ το υπάρχον προσωπικό είναι εξουθενωμένο, του οφείλονται χιλιάδες μέρες άδειας και ρεπό συνολικά, ενώ υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό και σε οχήματα. Σε αυτές τις συνθήκες, 1.700 πυροσβέστες είναι εκτός επιχειρησιακού σχεδιασμού, καθώς στελεχώνουν τις υπηρεσίες των ιδιωτικών αεροδρομίων, της γερμανικής Fraport, του Ελευθέριος Βενιζέλος, των ιδιωτικών οδικών αξώνων και άλλα. Και όλα αυτά, ενώ κάθε χρόνο καίγεται η μισή Ελλάδα. Βέβαια, τώρα ξέρουμε, μετά από κάθε μεγάλη καταστροφή, θα ακολουθεί και ένα σχέδιο ανασυγκρότησης τύπου Βόρειας Εύβοιας. Άλλωστε, εσείς είπατε πως η Βόρεια Εύβοια αποτελεί μοντέλο. Μοντέλο για πράσινες business που μπορούν να κάνουν όσοι επενδύσουν πάνω στα καμένα φιλέτα γης αυτού του πανέμορφου τόπου, στον τουρισμό, στην ενέργεια, στον αγροτοδιατροφικό και κατασκευαστικό τομέα. Άντε τώρα να τους πείτε πως όσοι θα χτίσουν το σπίτι που κάηκε θα το ασφαλίζουν και υποχρεωτικά, γιατί θα βρίσκεται σε εκτεθειμένη από τα καιρικά φαινόμενα περιοχή, αλλιώς δεν θα ηλεκτροδοτούνται. Δικό τους το σπίτι, δική τους και η ευθύνη τους, λέτε. Ντροπή. Η περιβόητη πράσινη μετάβαση που υπηρετεί και αυτός ο κλιματικός νόμος είναι ένα αντιλαϊκό οικοδόμημα, το οποίο όλοι σας ως κυβέρνηση το χτίσατε και τώρα όλοι σας το υπηρετείτε. Οι αστερίσκοι που βάζουν ορισμένοι δεν αλλάζουν την ουσία. Αμφισβητεί κανείς από εσάς την στρατηγική της πράσινης μετάβασης? Κανείς. Μιλάει κανείς σας για την αξιοποίηση του λιγνίτη αυτής της στινής πηγής ενέργειας που διαθέτει η χώρα? Κανείς. Μόνο κάτι περί καθυστέρησης της βίαιης απολιγνητοποίησης ψελίζουν κάποιοι. Λες και η καθυστέρηση ή η αργή απολιγνητοποίηση θα λύσει το πρόβλημα? Ή μήπως λέτε κάτι, αμφισβητείτε την πολιτική απελευθέρωσης της ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που όλοι σας υπηρετήσατε? Κανείς. Το ακριβώς αντίθετο, μάλιστα. Αρκεί να θυμίσουμε πως, για παράδειγμα, στην ενέργεια η πολιτική των ΑΠΕ ξεκίνησε από τα τέλη της δεκαετίας του 90, αλλά επιταχύνθηκε έντονα την περίοδο μετά την οικονομική κρίση του 2009. Γενικότερα, την τελευταία δεκαετία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία διαγωνίζεστε για το ποιος θα τρέξει πιο γρήγορα αυτή την πολιτική. Η πρόταση, μάλιστα, του ΣΥΡΙΖΑ της επεκτατικής διαχείρισης και οι δικές του πράσινες λύσεις είναι η πραγματική αφετηρία της ακρίβειας, που θα είναι ακόμα μεγαλύτερη το επόμενο διάστημα. Γι' αυτό, άλλωστε, ως κυβέρνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ αποτέλεσε την αιχμή του δόρατος της πολιτικής της πράσινης ενέργειας. Διαμόρφωσε τις βασικές κατευθύνσεις του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα, που εφαρμόζει σήμερα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Σήμερα προσπαθεί βέβαια να διαφοροποιηθεί από τη Νέα Δημοκρατία, εφόσον είναι στην αντιπολίτευση, να προβάλλει ως εναλλακτική μια πιο φιλολαϊκή λύση, δήθεν την πράσινη μετάβαση με δικαιοσύνη, με ενεργειακή δημοκρατία, όπως λέει. Ό,τι δηλαδή λέει, εδώ που τα λέμε, και ο κλιματικός νόμος της Νέας Δημοκρατίας στο πρώτο του άρθρο. Η αλήθεια είναι πως η πράσινη μετάβαση αποτελεί τον πυρήνα του ευρωενωσιακού σχεδιασμού για την Ευρώπη της επόμενης μέρας. Γι' αυτό τα προγράμματα Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και του ΠΑΣΟΚ, του ΚΙΝΑΛ, του ΜΕΡΑ25, εξειδικεύουν και εφαρμόζουν ευρωενωσιακές κατευθύνσεις. Είναι πρακτικά σαν δύο σταγόνες νερό αναφορικά με την πράσινη μετάβαση και τη σημασία τους. Γι' αυτό και όποιο κόμμα από αυτά και αν τσοντάρει στο τιμόνι της διακυβέρνησης, η προσήλωσή του στην πολιτική της πράσινης ενέργειας που φτωχοποιεί το λαό προς όφελος των μονοπωλίων είναι δεδομένη κατά την άποψή μας. Και μιας και μιλάμε για φτωχοποίηση, ενώ όλοι έχουν ξεκινήσει να κρούν τον κόδωνα του κινδύνου μιας μεγάλης επισιτιστικής κρίσης, βλέπουμε το εξής. Μεγάλες εκτάσεις
οι οποίες θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν από την καλλιέργεια αναγκαίων για το λαό αγροτικών προϊόντων. Παραχωρούνται σε μεγάλους ομίλους για να γίνουν, για παράδειγμα, φωτοβολταϊκά πάρκα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το φωτοβολταϊκό πάρκο στην Κοζάνη, όπου, που το εγγενίασε πριν λίγους μήνες ο Πρωθυπουργός. 4.400 στρέμματα που θα μπορούσαν να παράγουν, για παράδειγμα, μαλακοστάρι, καλαμπόκι και άλλα προϊόντα, έγιναν λαμπόγιαλα. Και από ό,τι μαθαίνουμε, ετοιμάζεται και άλλο τέτοιο πάρκο στον κάμπο της Φλόρινας, αλλού. Εμείς πάντως θέτουμε ως προτεραιότητα τη διατροφική επάρκεια του λαού μας και όχι τα κέρδη κάποιων ομίλων της ενέργειας. Το ΚΚΕ καταδικάζει και φυσικά καταψηφίζει τον κλιματικό νόμο. Φωτίζει την αλήθεια ότι αυτή η καπιταλιστική ανάπτυξη που εντείνει την εμπορευματοποίηση των πάντων, πράσινη ή μαύρη, της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ ή οποιοδήποτε άλλου συνδυασμού τέτοιων αστικών κομμάτων, είναι για τους εργαζόμενους ίδια και στην ουσία απαράλλαχτη, εκμεταλλευτική, αντίθετη με τις πραγματικές ανάγκες, με τα πραγματικά δικαιώματά τους. Οι δυνάμεις του ΚΚΕ πρωταγωνιστούν σε αγωνιστικές πρωτοβουλίες σε όλους τους κλάδους, σε όλες τις γειτονιές, τις πόλεις και τα χωριά. Για άμεσα μέτρα στήριξης ενάντια στην ενεργειακή φτώχεια, απαιτώντας να πληρώσει μόνο το μεγάλο κεφάλαιο. Προβάλλουμε το μοναδικό δρόμο που μπορεί να αντιμετωπίσει οριστικά την εκμετάλλευση και την εξαθλίωση. Και δεν σπέρνουμε βέβαια αυταπάτες όπως κάνουν κάποιοι άλλοι, πριν άκουσα και τον κύριο Τσακαλώτο, αθωώνοντας το σύστημα, τον καπιταλισμό, το σύστημα δηλαδή που είναι η βασική αιτία της περιβαλλοντικής καταστροφής, του αφανισμού της ανθρωπότητας. Ποιος αφανίζει τους ανθρώπους που θα φτιάξουν το σοσιαλισμό? Όλα αυτά που ακούσατε δεν ήταν ούτε προτάσεις του απότερου μέλλοντος, ξεκινάνε από σήμερα. Αλλά η ουσία βρίσκεται στο ότι αυτό το σύστημα είναι ο δημιουργός όλων αυτών των προβλημάτων που τίνουν στον αφανισμό της ανθρωπότητας και των δημιουργών της νέας ζωής που είπατε. Στο έδαφος δηλαδή της κοινωνικής ιδιοκτησίας και της εργατικής, της λαϊκής εξουσίας πραγματικά όμως, ο επιστημονικός, ο κεντρικός σχεδιασμός και ειδικότερα ο ενεργειακός σχεδιασμός θα μπορεί να αξιοποιήσει το σύνολο των εγχώριων, κυρίως ενεργειακών πηγών, για να καλύψει συνδυασμένα τις λαϊκές ανάγκες. Μπορεί να διασφαλίσει ταυτόχρονα την εξάλληψη της ενεργειακής φτώχειας, της ανεργίας, τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της χώρας, την προστασία συνολικά του περιβάλλοντος, την ασφάλεια των εργαζομένων, την υγεία και ευημερία των κατοίκων. Σας ευχαριστώ.